Να δούμε τον Πελέ στην περιοχή. Άνοιξε την μπάλα, η σέντρα είναι καλή, κεφαλιά, γκολ 1-0. Η ανόρθωση με τον Εντλοβού. Τα λεφτά είναι η κίνηση εδώ του Πελέ, που θα κάνει την παράλληλη παλιά για να βρει τον Εντλοβού στο δεύτερο δοκάρι, και αυτός με καρφωτή κεφαλιά να ανοίξει το σκορ. Ο Εντλοβού λοιπόν, ο οποίος φτάνει τα 13 τέρματα. Ορλάντι που κάνει κίνηση, υποδέχεται και πάλι μπάλα, περνάει στην περιοχή, θα κερδίσει τις κόντρες. Ορλάντι, το σου, την μπάλα θα περάσει έξω. Επίθεση με τον Κμαλάτζε για την Πάφο. Θέλει στήριγμα ο Κμαλάτζε. Άλμπα, κάθεται για τον Ντεμέλο στην περιοχή, ο Ντεμέλο. Το τακουνάκι για τον Κμαλάτζε, βγήκε ο Κόπριβετς. Αυτός για τον Μαρτίνες έξω από την περιοχή. Ξανά πολύ όμορφα για τον Ορλάντι το πλασέ. Ο Κοδίνα σε κόρνερ. Καλή παλιά για τον Ντεμέλο. Βγαίνει ο Κόπριβετς. Απομακρύνει την μπάλα. Το πλασέ από πολύ μακριά από τον Γκόμες. Η μπάλα μόλις έξω. Βού στην περιοχή. Προσπαθεί να ξεφύγει, τα καταφέρνει. Γυρίζει στον Μαρτίνες. Θα επιχειρήσει το σουτ. Η μπάλα έξω. Έγινε λάθος από τον Κόπριβετς. Ντεμέλο. Έξω από την μεγάλη περιοχή, η πάσα για τον Μάτσι, προσποιείται το σούτ, η κόντρα και η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Στην περιοχή απομάκρυνε την μπάλα ο Σβεσκλέν, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Παλιά απομάκρυνση ο Ματούκου, η κόντρα πάνω στον Μαϊσουράτζε και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Νούχου, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή, η κεφαλιά, το σούτ, γκολ. Από τη σέντρα του Νούχου θα σκοράρει. Καταχειροκροτείται πάντως ο Ορλάντι. Τώρα για τον Κάλβο. Κάλβο περνάει στην περιοχή. Τον έκλεισε ο Μακρύς. Αποδεικνύει πέναλτι. Εδώ ξανά. Υπάρχει σπρόξιμο. Λοβού. Λίγα μέτρα φόρα εκτελεί. Γκολ 3-1. Στον Πελέ έχει χώρο για το σουτ, θα το επιχειρήσει. Σε κόρνερ Κοδίνα. Επιχειρεί τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Αβραάμ για τον Κουλούρη, το σουτ γκολ. Στον Αβραάμ και το γυριστό από τον Κουλούρη. Κάνει κίνηση ο Κάλβο, τον είδε, πέρασε την μπάλα. Ο Κουλούρης 5-1. Παράλληλο το γύρισμα. Ο Κουλούρης σαν σε προπόνηση κερδίζει τον Κοδίνα.